Έχουμε και πάλι μαζί μας τον κύριο Ηλία Σλανίδη, έναν άνθρωπο της πιάτσας, ο οποίος επανέρχεται με νέες δηλώσεις. Θα μας κάνει μια ωραία ανάλυση εδώ. Κύριε Σλανίδη. Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Αποστόλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά εσάς και τους ανθρώπους που λειτουργήσαν να είναι πάντα ζωντανό η Λευτεριά. Ένα site με πολλές αποδέχτες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, συγχαρητήρια. Σήμερα, πάντα όπως λέω, εγώ βγαίνω για να πω σε πράξη και πώς να λειτουργούμε. Δεν είμαι ο Θεός, ούτε ο Σωσίας που θα λύσει τα προβλήματα. Αλλά πρέπει να βάλουμε μια στρατηγική στο θέμα πιερίας και εξαπλώνεται σε θέμα Ελλάδος. Γιατί όλοι τα πάνω κάτω τα ίδια κοινά έχουμε. Μάλιστα. Η πιερία μας ήταν μια πολύ όμορφη πόλη, περήφανος ανθρώπους, με νταλίκες, με επιχειρήσεις, με μπουζούκια, με νεολαία. Ένας πλούσιος νομός. Βέβαια, ένας πλούσιος νομός. Ο οποίος καθοδηγήθηκε σε κάθεση που δεν αναπτύχθηκε η νεολαία μας να την υποδείξουν ότι δεν είμαστε όλοι γιατροί. Δεν θα γίνουμε όλοι επιστήμονες. Πρέπει να υπάρχει πρωτογενής τομέας. Παραγωγή. Η παραγωγή μας να εισάγεται όχι εξωτερικό, εδώ μπορούμε να την καταναλώσουμε. Όλοι πρέπει να μαζευτούμε στον ιστό της οικογενείας. Πρέπει να πάμε στα χωριά μας, πρέπει να δώσουμε εδώ την οικονομία. Δεύτερον, το παράπονο μου το μεγάλο είναι, κύριε δημοσιογράφε, το νοσοκομείο. Όταν μια πόλη δεν έχει νοσοκομείο, δεν έχει τίποτα. Δεν μπορεί ένας φίλος μου και χιλιάδες φίλοι ανθρώπων να μην είχε τα ναύλα να πάει στη Θεσσαλονίκη και ματέωσε. Προσέξτε, έχει σημασία για εσάς το λέω, φίλοι μου, για εσάς, για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες εδώ στην Πιερία. Σας αγαπώ, με αγαπάτε και θα ήθελα να ακούσετε και τα παρακάτω, να μην χάσετε λεπτό της συνέντευξης, γιατί θα ακουστούν πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να πάρει και να μην έχει τα ναύλα, κύριοι, εσείς που διευθύνετε αυτά τα πράγματα, για να πάει μια υπογραφή θέλετε να σε χωρίσει. Μία! Να λειτουργήσει ένα εκατομμύριο πειραντομηχάνημα. Πού είναι οι υπουργοί μας, πού είναι οι βουλευτές μας, να φορτιστήσουν την πόρτα, να πούνε ρε παιδιά και εμείς υπάρχουμε εδώ, η Πιερία. Να πούνε στη θάλασσα, να φέρουν έναν άνθρωπο, να κάνουν διαφήμιση στη θάλασσά μας, στις ακτές μας με τα βρέφτα ταυτάρια, να πνανθήσει εδώ τα ρεστοράν, ψαροταβέρνες. Εδώ δεν βλέπετε, η ερμού της Πιερίας. Εγώ την πλήρωσα, γι' αυτό και είμαι αγχωμένος, πονεμένος, στεναχωρημένος. Και τα λέω έψω από τα δόντια. Και σας ευχαριστώ που τα με δίνετε αυτό το βήμα σε όλους. Το δεύτερο είναι η γυναίκα. Η γυναίκα σε αυτό το σύστημα είναι ένα δώρο Θεού. Είναι ζωής. Η γυναίκα μπορεί να κάνει πράγματα που όσες φορές την είδαμε σε θέσεις κλειδιά, δημιούργησε. Το βλέπουμε και εδώ στην Κατερίνη, δεν θέλω να πω ονόματα, για να μην παρεξηγηθούν κάποιοι άλλοι. Και δημιούργησε μια γυναίκα, είναι η οποία δημιούργησε. Πώς θα το κάνουμε. Να μπουν και άλλες. Να μπουν και άλλες. Εδώ συγγνώμη, μια παρένθεση, στο Δήμο Βόρειας Πιερίας ξεχρώωσε ο κύριος Λαγδάρης και χρεωθήκαν τώρα πάλι. Η κυρία Ασλανίδου Αργυρό, αντιδήμαρχος, με τα χιόνια κατεβαίνανε. Πέρα από αυτό τι θέλω να πω. Ότι θέλω να πω ότι πρέπει ο λαός μας, εσείς φίλοι μου που με αγαπάτε, και εγώ η ψυχή μου είναι η μισή εδώ στην Πιερία και η μισή στο εξωτερικό. Έχω τους φίλους μου, έχω τα νέψια μου, τις αδερφές μου και εδώ είναι η άλλη μισή ζωή μου. Και τι καταλαβαίνω και τι έζησα. Έκανα 40 χρόνια δουλειές, τα άφησα εδώ στην Πιερία, γιατί αν εδώ η Πιερία δεν πάει στη λαϊκή, στη γειτονιά, να ψωνίσει
όπως έκανα εγώ σε χιλιάδες που είχαμε εργαζομένους, έτσι θα πάει μπροστά. Κύριε Αποστόλη μου, με επιτρέπεις στον ελληνικό. Βεβαίως. Και θέλω να πω ότι η γυναίκα και πάλι είναι το δώρο Θεού για αυτήν τη ζωή. Πρέπει να τις προσέχουμε, να τις λειτουργούμε σωστά και αυτές άψογα απέναντί μας. Πέρα από τούτο, θα ήθελα να γίνει μια, να το καταλάβει, δεν θέλω να το χάσετε, όλοι να σταθείτε σε αυτή την εξομολόγησή μου, όλοι να σταθείτε και να το δείτε, να το δείτε μέχρι το τέλος. Εδώ πρέπει, σε αυτή την πόλη, εάν δεν γίνει τοπική οικονομική ενίσχυση από εμάς τους ίδιους, η πιερία θα πεθάνει. Θέλετε να το καταλάβετε? Καταλάβετε το. Είναι για εσάς καλά. Κρούει στον κόδωνα του κινδύνου, κύριε Ηλία. Βέβαια, βέβαια. Εγώ αύριο μπορώ να πεθάνω. Είμαι άρρωστος. Παλιά τα δίνα όλα. Και πάλι για εσάς βγαίνω να ακούσετε τα παιδιά σας. Βιάζονται ασυστόλως από κάθε τι. Οι τηλεοράσεις, τα πάντα κλείστε τα. Ζήστε με τα παιδιά. Τα παιδιά να πάνε στο χωριό, αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι σπουδές, να κάνουν τη γη να την ζυμώσουν, να την καλλιεργήσουν. Για να πάρουν, να μην κάθονται με ένα λάπτοπ στο χέρι. Σας παρακαλώ, σας εκλυπαρώ. Η ζωή είναι δύσκολη και τα παιδιά θέλουν τους γονείς και οι γονείς τα παιδιά. Εάν δεν γίνει αυτό, δεν θα αγαπήσουμε την πόλη μας. Δεν την αγαπάτε, ψηφίστε, και αν την αγαπάτε, ψηφίστε τους νέους ανθρώπους που έχουν όρεξη. Προσέξτε τι σας λέω. Κάποιοι νέοι από διάφορα κόμματα, Πασόκ, αυτό δεν σχηματίζω, τρέχουνε γιατί, όχι να οικονομήσουνε. Έχουνε ζήλο να φτιάξουνε την παραλία μας, να τη δώσουν αξία, να φέρουν έναν άνθρωπο. Μπορούνε να φέρουνε στο χιονοδρομικό, να δώσουν αξία. Πού είναι, δεν θα πάρουμε εσωτερική οικονομική δύναμη από τους έξω? Από αυτή τη διαφήμιση. Όχι κάποιοι με δύναμη σήμερα, ο κύριος Δήμαρχος, να θέλει να δείξει με κάτι κόνους ότι η πρόοδος είναι αυτή. Όχι κύριε, θα αλλάξετε. Όχι κύριε βουλευτέ, θα αλλάξετε. Όχι κύριε παλαιοί που θα μείνετε πάλι οι ίδιοι, θα αλλάξετε. Το ούσκι σας θα γίνει νεράκι. Φτάνει πλέον οι παλαιοί να τρέχουν... Κύριε Σλανίδη, είστε χυμαρώδης. Ναι, εγώ ευχαριστώ και να πάλι εσάς. Να στείλουμε το τελευταίο μήνυμα. Το τελευταίο μήνυμα είναι, θέλω να βγει άνθρωπος που θέλει το καλό της πιερίας. Υπάρχει άνθρωπος. Το όνομά του, από το Δημαρχείο, είναι μια αλλαγή του κύριου Ντούμου. Μπορεί να μπει στα πράγματα και να αλλάξει. Από βουλευτές, επειδή είναι πάρα πολλοί, δεν θέλω να δικήσω, αλλά θα πω τούτο, ότι ούτε ένας παλιός, αν υπάρχει μια εξαίρεση, να μείνει σε αυτόν τον τόπο. Φτάνει η πιερία, ο λαός δεν κοιμάται, είναι ευφυής, έξυπνος, και η νεολαία να δουλέψει και να μην κάθεται στην μάστιγα ναρκωτικών, στην μάστιγα. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Εδώ η πιερία μας έχει μια καλή διεύθυνση και βγήκε και στρατηγός και ο κύριος Κουκουτσέλας, ο υποδιευθυντής, ανθρώποι καλοί. Ας μπαίναν και αυτοί, ο καθένας άνθρωπος υγιής, κύριε Αποστόλη, να βοηθήσει την πιερία. Τελειώνουμε με μια τελευταία λέξη. Ευχαριστώ όλους τους φίλους. Θέλω να το ξαναδούνε, να αγαπήσουνε την πιερία, τα παιδιά τους, να στείλουν στο χωριό όλη τη δύναμη, στην πόλη μας όλη η δύναμη. Βλέπετε εδώ αράδα τα ταξί, δεν μπήκε κανένα μέσα. Βλέπετε αράδα που εγώ όταν πήγαινα και έδινα τις εντολές συσσαγωγικά όλες το προσωπικό μου, πήγαινα και ψωνίζανε ρουχισμό, υποδήματα, αυτά μπουκάλια, όλες τα καταστήματα. Αυτό θέλει ψυχή, αγάπη. Τελειώνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και κύριε, θέλω Σλανίδη, να με στηρίξετε σε ότι εγώ θα σας πω μια αλήθεια τώρα.
μια πικρή αλήθεια που θέλω να τη μοιραστώ με αυτούς που με αγαπάνε σε όλη την Πειραιά και να στο εξωτερικό και στο εξωτερικό, σε όλο το εξωτερικό, δεν υπάρχει πλάνη που να μην έχω φίλο, ότι ναι μεν πράγματι αρρώστησα, τσατκίστηκα, υποφέρω, αλλά με τη δικιά σας δύναμη, με το δικό σας τον πόνο για μένα, με στηρίζετε σε κάθε τι και ζω για σας, για τα αδέρφια μου, για τις ανιψιές μου, για την οικογένειά μου, σε όλο το φάσμα, για τους ανθρώπους που γνώρισα, στους παιδικούς μου φίλους, στο νοσοκομείο, νοσηλευτές, εμψυχολικό γιατρούς, ΕΚΑΒ και τελευταία σε εσάς και στο site που έχετε. Σας ευχαριστώ. Στην ομάδα της Λευτεριάς και πάνω απ' όλα η Κυριακή χάθηκε. Βγαίναν όλοι και πηγαίναν σε ένα γήπεδο. Είναι κρίμα ο γονέος να μην πάρει τα παιδιά του και να πάει μια Κυριακή να γιορτάσει. Έτσι. Αυτός είναι ο Ηλίας Οστρανίδης, αυτός είναι που έδωσε μάχη σε αυτή την πόλη και αστάχασε και θα ξανακρεωθώ για πάρτι σας. Η ζωή συνεχίζεται, κυρία Σλανίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξή σας. Ευχαριστώ, θέλω τους πολίτες να είναι πάντα μαζί μου και να σας ακούσουν, ας ακούσουν τα πράγματα και ας δούμε. Θέλω να δώσουν ψήφο στη νεολαία, σε νέους ανθρώπους. Φτάνει το παλιό. Χαιρετίζουμε όλο τον κόσμο. Βεβαίως, με αγάπη.